Λοιπόν, την Παρασκευή το πρωί εντοπίστηκε στην Ίσο Παναγιώτων Ινουσών από τους οπλίτες του στρατιωτικού παρατηρητηρίου ένας αλλοδαπός υπηκότητας από το Ιράν, ο οποίος σύμφωνα με δήλωσή του την προηγούμενη μέρα, δηλαδή την Πέμπτη, είχε ξεκινήσει από τον Τσεσμέ με κοπήλα τη Λέμβο και προορισμό τις ελληνικές ακτές. Όπως είπε ο συγκεκριμένος αλλοδαπός, μαζί του ξεκίνησαν με μία άλλη κοπήλα τη Λέμβο άλλα δύο άτομα, τα οποία όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή την Παρασκευή το πρωί, αγνοούντο. Ο εν λόγω αλλοδαπός συνελήφθη για παράνομη είσοδο στην χώρα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, ενώ το Σάββατο το πρωί στις 12 του μηνός εντοπίστηκαν και οι άλλοι δύο αλλοδαποί που είχαν φύγει μαζί του από τον Τσεσμέ στην περιοχή των Καρδαμήλων, ο ένας στην θάλασσα πλησίον μιας ιχθυοκαλλιέργειας και ο άλλος στην Συρία. Και οι άλλοι δύο προσήχθησαν στο λιμενικό κατάστημα, αναγνωρίστηκαν μεταξύ τους με τον πρώτο αλλοδαπό και για αυτούς σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα. Τώρα, από χτες το πρωί της Κυριακής ενημερώθηκε η αστυνομική διεύθυνση αρχικά από αλλοίς στην περιοχή της Νότιας Χίου σχετικά με τον εντοπισμό δύο πτωμάτων στην περιοχή των Κάτω Φανών και της Καρίντας. Πράγματι, μετέβησαν εκεί τζιπ της υπηρεσίας μας με λιμενικά όργανα, όπου διαπίστωσαν πράγματι την ύπαρξη δύο πτωμάτων, μίας γυναίκα και ενός άντρα, και σε συνεργασία με γραφείο τελετών έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χίου για νεκροψία νεκροτομή. Στη συνέχεια, γύρω στο μεσημέρι, βρέθηκε και άλλο ένα πτώμα στην Ανδρός πάλι, στην περιοχή των Βρουλιδίων. Από ό,τι φαίνεται είναι λάθρομετανάστες από κάποια στοιχεία που βρέθηκαν επάνω τους. Τι στοιχεία βρέθηκαν, για ποιο λόγο? Κάποια δαχτυλίδια με αραβικούς χαρακτήρες, από τον ρουχισμό τους, τέτοια στοιχεία. Τα δύο συμβάντα, το δεύτερο που σας είπα με το πρώτο, θεωρούμε ότι δεν σχετίζονται, δεδομένου ότι οι μεν διασωθέντες στο πρώτο περιστατικό βγήκαν στην περιοχή των Καρδαμήλων, ενώ τα πτώματα βρέθηκαν σε τελείως διαφορετική περιοχή, στην Νότια Χίο, και θεωρούμε ότι ενδεχομένως έγινε κάποια προσπάθεια να προσπάθησαν να περάσουν από νότια, ενδεχομένως από την πιο νότια από τη Χίο ή κάποια περιοχή απέναντι από τη Σάμο. Με τις καιρικές συνθήκες δεν τα κατάφεραν και ενδεχόμενα η βάρκα τους να αναποδογύρισε και να έφτασαν, να παρασύρθηκαν τέλος πάντων μέχρι τις νότιες ακτές της Χίου. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες μέχρι χτες το απόγευμα, τόσο από σκάφη όσο και από περιπολικά αυτοκίνητα. Δεν εντοπίστηκαν άλλα πτώματα. Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα το πρωί. Για τυχόν ανέβρεση είτε πλωτού μέσου που χρησιμοποιήθηκε είτε άλλων αγνοωμένων για το συγκεκριμένο σύμβολο. Είχαμε έτσι ίσως στη ΣΑΜ κάποιο περιστατικό ή βγήκαν τις τελευταίες μέρες ίσως μετανάστες που να συνδέονται, δηλαδή από ότι συνεργασία και ναι. Εκεί. Ναι, κάποιο περιστατικό που να έγινε αντιληπτό δεν είχαν. Υπάρχει ενδεχόμενο να έφυγε κάποιο σκάφος από τουρκική περιοχή απέναντι από τη Σάμο, το οποίο όμως να μην έγινε αντιληπτό, και ενδεχόμενα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν μέχρι το Σάββατο το πρωί, που ήταν νότιοι άνεμοι, το σκάφος αυτό να είτε να ανατράπηκε και στη συνέχεια με τους νότιους ανέμους η σωρή των ανθρώπων να παρασύρθηκαν μέχρι τις νότιες ακτές της Χίου. Μιλάμε για τρεις ώρες, έχει γίνει νεκροψία, έχει γίνει... Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη. Οπότε από εκεί θα φανεί πόσες ημέρες δηλαδή είναι... Ναι. Από εκεί και μετά ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, δηλαδή
θα γίνει κάποια αναγνώριση. Αναγνώριση για να γίνει πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον κάποιοι επιζώντες. Αυτό θα το δούμε. Η διαδικασία συνήθως που ακολουθείται είναι ότι αν δεν υπάρχει αναγνώριση ενημερώνεται ο Δήμος και αναλαμβάνει τα της ταφής τους. Μάλιστα. Οπότε οι έρευνες μέχρι πότε θα συνεχιστούν? Και σίγουρα και σήμερα. Από εκεί και πέρα να δούμε ακριβώς πόσες μέρες πριν, με βάση τα τι θα μας πει ο ιατροδικαστής, να δούμε πόσες μέρες είναι νεκροί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς. Θεωρώ όμως ότι και σήμερα όλη τη μέρα θα γίνουν. Θα γίνει πτήση και από αεροπλάνο, σίγουρα μέχρι το βράδυ και από εκεί και πέρα θα δούμε. Τώρα υπάρχει μια πληροφορία, κύριε Φεγγέ, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται, ότι έχει γίνει μια σύλληψη ενός Τούρκου εχθές. Δεν ξέρω αν ισχύει καταρχήν αυτό, κάτι τέτοιο και αν... υπάρχει μια σύλληψη, αλλά μέχρι στιγμής επειδή είμαστε στην διαδικασία να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν μπορώ να πω κάτι πιο σίγουρο. Είμαστε στη διαδικασία της ανακρίσεως. Αν έχουμε κάτι θα τα πούμε κάποια στιγμή, ενδεχομένως αύριο.